Γεια χαρά σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Αζέτο Κόρσα, στο οποίο δοκιμάζουμε τη νέα σειρά που έχουμε ξεκινήσει και είχα παλιότερο επεισόδιο. Επιστρέφω σε αυτή τη σειρά που δοκιμάζουμε αυτοκίνητα στην πίστα Nürburgring της Γερμανίας, που είναι τις πιο γνωστές πίστες που μπορείς να μπεις και εσύ με συμβατικό αυτοκίνητο μέσα. Είμαστε εδώ να δοκιμάσουμε σήμερα ένα ακόμα αυτοκίνητο, πολύ ντουμπάνο. Το έχουμε ξαναδοκιμάσει σε βίντεο. Είναι το i20N του Δημήτρη από τον Drake It Sirius. Το αυτοκίνητο που έχουμε το μοντάκι είναι 225 άλογα, ενώ κανονικά είναι στα 204 άλογα από τη Hyundai. Έχει κάποια παραπάνω πραγματάκια όπως έχει και ο Δημήτρης και είναι στα 225. Πάμε να δοκιμάσουμε σήμερα ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Και παιχτούρες μου, μπροστά στις οθόνες θα το βλέπετε το i20N του Δημήτρη. Όπως το έχει φτιάξει, τώρα έχει αλλάξει και ζαντούλα. Έχει προσθέσει κάποια τελευταία πραγματάκια σε τελευταία του επεισόδια. Οπότε δεν είναι ακριβώς ίδιο, αλλά είναι αυτό. Με την συγκεκριμένη πινακίδα, με όλα. Όπως βλέπετε, είναι πολύ τούμπανο με τις μαύρες λεπτομέρειες που έχει κάνει πίσω ο Δημήτρης. Είναι εξαιρετικότατο. Και με τους λασποτήρες με αυτά των N, είναι άλλο level. Ακούτε λίγο το γρίλισμα που κάνει και από το αταρελαντί. Ακούστε. Όπως είπαμε, είμαστε στην Nürburgring. Θα πάμε να κάνουμε πρώτα ένα δοκιμαστικό γύρο. Να το χαρτογραφήσουμε, να το κάνουμε από εδώ, να το φτιάξουμε, να το τερματίσουμε. Και μετά δεύτερο γύρο για χρόνο. Και πρέπει να κάνουμε χρόνο λιγότερο ή ίδιο ή κοντά με τον καλύτερο χρόνο που έχει μπει στην Nürburgring το i20N, που είναι στα 8:33. 8 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Μπορεί να φτάσουμε στα 9. Άμα φτάσουμε 9, είμαστε πολύ καλά. Είμαστε τούμπανα στα 9 λεπτά. Πάνω από 9,5 λεπτά είμαστε άχρηστοι. Το αυτοκίνητο είναι κοντά στα 1200 κιλά. Έχει 27,5-28 κιλά ροπή το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Και 204 άλογα από το εργοστάσιο, 225 έκδοση έχουμε εδώ πέρα. Λίγο παραπάνω. Προγραμματάκι, λίγο τέτοιο. Να το δούμε και λίγο από μέσα για όσους δεν έχουν δει το προηγούμενο βίντεο και δεν ξέρουν ποιο είναι το αυτοκίνητο. Έχει υπέροχο ήχο μέσα. Θα σας κουβάνω σήμερα από μέσα. Λοιπόν, το φουλάραμε 48 λίτρα για να μπορέσουμε να προλάβουμε να κάνουμε δύο γύρους, γιατί θα μας τελειώσει το καύσιμο. Και λοιπόν, βγαίνουμε από τα pit. Όπως είπαμε, έχουμε φουλάρι. Καθίστε να βγάλουμε και το traction. Να είναι ελεύθερο το αυτοκίνητο. Να μπορούμε να κάνουμε παιχνιδάκια. Και αρχίζουμε μια δοκιμαστική γύρα 20 χιλιόμετρων. Ελπίζω να μην μου τελειώσουν τα καύσιμα 48 λίτρα. Δεν πιστεύω να καίει τόσο. Τι ωραίο ήχο που έχει. Έλα και γουστάρω. Φύγαμε. Έλα, μπαίνει με όλα, μη φοβάστε. Κάνουμε όσο καλύτερες αλλαγές μπορούμε. Ο στόχος είναι να μην βγούμε έξω, μην τρακάρουμε, μην διαλύσουμε το αυτοκίνητο από την πρώτη γύρα, για να μπορούμε να φέρουμε και δεύτερη. Γιατί άμα το έχουμε διαλυμένο, δεν θα μπορούμε να τερματίσουμε δεύτερη γύρα. Το πρώτο επεισόδιο στη σειρά που άνοιξε δοκιμάζουμε αυτοκίνητα στην Nürburgring ήταν με ένα Honda Civic, το καινούριο. Μπαίνει αρκετά καλά. Αυτά μας αρέσουν. Έχω κάνει αρκετή προπόνηση, παίζω πάρα πολύ σε αυτή την πίστα. Έχω τρελαθεί. Είναι ωραία, μπαίνεις με τις πάντες, με όλα. Έχει γκάζι, έχει κοψίματα, έχει στροφές, να μπαίνεις καλά. Είναι ωραία πίστα. Θα σας αρέσει, πιστεύω, και εσάς. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία μπαίνει. Ωραία. Με τα όλα, δεν τα αφήνουμε, δεν το χαλαρώνουμε. Εδώ λίγο, να μην μας φύγει. Κάνει και τα σκασίματα πίσω, η εξάρτηση είναι ό,τι καλύτερο. Ωραία, φύγαμε. 150, 170, κατεβάζει καλά. 180, 190. Και σαν φορίτσα έτσι, ωραία. Με τα όλα εδώ. Και με τα όλα από εδώ, με πέμπτη τώρα. Και πλησιάζουμε σε μια μεγάλη στροφή που πρέπει να κόψουμε και μπούμε με δευτέρα τρίτα αναλόγως. Έχουμε 2.20, 2.30, κοιτάξτε πώς κατεβάζει το κοντέρ. Για 1.600, 200 κάτι άλογα είναι πολύ γρήγορο. Είναι και ελαφρύ όπως είπαμε. Ωπα, πήγε να μας κάνει παιχνιδάκι εδώ. Η στροφή που σας έλεγα του έδωσα να καταλάβει με τα όλα που λένε. Τελευταία στιγμή φρένα.
Τώρα αναγνώριση κάνουμε και είναι σαν να πηγαίνω για χρόνο εγώ. Πρέπει να το πηγαίνω λίγο πιο χαλαρά το αυτοκίνητο. Θα το κάψουμε μέχρι το τέλος. Σίγουρα δεν θα έχουμε κάψιμο για το τέλος. Αλλά δεν μπορείς να μην μπεις τέρμα. Ρε, πατάς γκάζι, είναι μπροστινοκούνα και τα δίνει όλα, δεν φεύγει. Και είναι και στημένο για πίστα το αυτοκίνητο. Αλλαγή τρίτη λες και δεν κατέβασα ήτανε, με τα φρένα και με αυτά. Ωραία, ωραία, ωραία. Πόσο το γουστάρω αυτό το αυτοκίνητο, να ξέρετε. Έχει ωραίο ήχο στο παιχνίδι, ειδικά είναι από τα πιο ωραία. Όπως είπα, να το πηγαίνουμε λίγο πιο χαλαρά. Θα κάνω μία γύρω για να μετρήσω χρόνος από την αρχική. Από την αρχή. Γιατί τώρα βγήκαμε τα pit, μέτραγε ήδη ο χρόνος. Να βγούμε από την αρχή, μετά από τη στροφούλα την πρώτη εκεί που είχαμε, που το τερματίσαμε μόλις βγήκαμε από τα pit. Κόψαμε, είχε μία στροφή, εκεί ξεκινάει. Οπότε θα κάνω εγώ μία γύρα. Να το πηγαίνω λίγο χαλαρά, να μην το ζεστάνουμε, για να μπορούμε να μπούμε δεύτερη γύρα μπούνια. Και μόλις φτάνουμε στο τέλος, για να ξεκινήσει ο πρώτος γύρος, επίσημος πρώτος γύρος, τα λέμε. Λοιπόν, είμαστε στην αρχή, είμαστε στα pit. Μπαίνω λίγο μέσα. Ο γύρος λέει δεν μετράει, δεν πειράζει. Γιατί βλέπω ότι έχει πέσει στη μέση η βενζίνα. Δεν ξέρω γιατί καίει τόσο πολύ. Λοιπόν, έπεσε και η θερμοκρασία του λίγο. 62 βαθμούς, τώρα ξανανεβαίνει. 64. Είμαστε έτοιμοι εδώ. Μετά τη στροφή ξεκινάμε δυναμικά το γύρο μας. Τον πρώτο επίσημο γύρο. Τώρα που είναι κόκκινος ο χρόνος είναι επειδή βγήκαμε στα pit και δεν μετράει ο γύρος. Οπότε τώρα να μην βγουν και οι 4 στροχοί έξω για να μετρήσει ο χρόνος κανονικά. Γιατί άμα δεν μετρήσει και κοκκινήσει, ακυρώνεται η προσπάθειά μας. Οπότε μετά από τη στροφή εδώ ξεκινάει ο χρόνος μόλις μηδενίσει. Εδώ τη γραμμή που έχει. Φύγαμε. Γιατί δεν μέτρησε? Γιατί δεν μηδενίστηκε ο χρόνος? Τι μπάγκα έφαγε τώρα? Δεν είναι να μπαίνει στα pit. Αλλά δεν είχα καύσιμο και εγώ, ρε φίλε. Τι να έκανα? Back to pit και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Θα το κάνουμε αλλιώς. Θα ξεκινήσω τον χρόνο από εδώ. Θα αρχίζει να μετράει ο χρόνος, αλλά εμείς θα πιάσουμε χρόνο από τη στιγμή που θα περάσουμε τη γραμμή και μπροστά. Για να αφαιρέσουμε το χρόνο που είχε γράψει μέχρι εκεί, στο τέλος, για να δούμε πόσο κάναμε τελικά. Λοιπόν, παιδιά, το χρόνο που θα γράψει τώρα εδώ πέρα, τον αφαιρούμε στο μοντάζ. Είναι 54 και κάτι δευτερόλεπτα. Δεν το κοιτάμε καθόλου. Όχι, πέμπτη, ρε. Τι έκανα? Του βάλα πέμπτη από Δευτέρα. Δώσε τώρα να χάσουμε, να γλιτώσουμε τον χρόνο που κάναμε τη χαζομάρα μας. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πρέπει να αφοσιωθούμε στη πίστα. Δεν θα μιλάω και τόσο, γιατί όσο μιλάμε, τόσο αφαιρείσαι. Να το πάμε να το κάνουμε μια καλή γύρα. Να το ευχαριστηθούμε κι εγώ κι εσείς. Να το σπάσουμε, να το κάψουμε το I20N. Δεν ξέρω αν καίει ή σπάει. Λοιπόν, Δευτέρα μετά πλακωμένα σφρένα για να κόψει. Εδώ μπαίνουμε με τρίτη. Δεν πρέπει να βγούμε εκτός 4 ρόδες γιατί ακυρώνεται ο χρόνος. Δεν πρέπει δεύτερο να τρακάρουμε γιατί ακυρώνεται πάλι η γύρα. Οπότε είτε βγήκες είτε τρακαίνεις είναι το ίδιο πράγμα. Προσεκτικά. Δεν θέλει να... Πώς το λένε, δεν θέλει να ξεγελιέσαι από την ταχύτητα. Σε απορροφάει να τρέξεις. Είναι αλήθεια. Γιατί έχει και τον ήχο. Οπότε πρέπει να αφοσιωθείς στην πίστα και να μην δίνεις τόση σημασία στον ήχο για να σε τραβάει να το πατάς. Γιατί έχει κάτι στροφές που κοστίζουν. Όπως εδώ αυτό το αλματάκι και αυτά. Μπέκα έτσι με πέμπτη. Και να πλακωθούμε σε φρένα. Δεν χρειάζεται να πάμε τελευταία στιγμή και να τα κάψουμε. Μπήκαμε με τρίτη και σχεδόν 100 χιλιόμετρα. Είμαστε δυνατά και συνεχίζουμε τον χρόνο μας. Είχαμε 54 δευτερόλεπτα κάπου εκεί, παιδιά, να αφαιρέσουμε. Οπότε μην το βλέπετε τώρα κάτω αριστερά που είναι πολύ ο χρόνος. Θα μειωθεί στο τέλος το μοντάζ. Ακριβώς όσο πρέπει. 204 στροφές, κόβουμε. Εδώ ήταν μια αναγκαία αυτή η αλλαγή, η τρίτη. Εδώ
Εδώ με Δευτέρα. Ωραία. Έλα, ζεσθενόμαστε τώρα. Ζεσθενόμαστε και πρέπει να πάμε καλά. Πάμε σε αυτές τις στροφές της περάσεις και μιλήσω μετά, γιατί θα φύγω κάπου σίγουρα. Καλά πήγαμε. Μπήκαμε Δευτέρα εδώ να είμαστε σίγουροι. Μη μας πετάξει τίποτα έξω. Ωραία, ωραία, ωραία. Όχι. Ωραία, τι πήγε να γίνει. Έκανα κατέβασμα τρίτη και με πέταξε. Το σώσαμε. Στο παρατσάκ. Τουλάχιστον μην κάνουμε ακριβώς 8.33 ή και 9 λεπτά να κάνουμε. Απλά να βγει η πίστα, η γύρας, ο γύρος χωρίς να βγει έξω να είναι να μετράει. Το καλύτερο αυτό είναι. Ωραία. Τέλεια. Έλα, θα το σπάσουμε σήμερα το I-20N. Καλή αλλαγή Τετάρτη. Χαλαρή, ωραία. Δεν πρέπει να κοιτάω πουθενά αλλού, μόνο εδώ πέρα στην πίστα, γιατί δεν είσαι μέσα, βλέπεις μόνο την οθόνη, οπότε λίγο αλλού να κοιτάξεις, έφυγες, το χάσεις. Ωραία, εδώ μπαίνουμε. Μπαίνουμε με όλα εδώ, είναι καλή στροφή. Έλα, μπαίνουμε άνετα. Η αλλαγή πέμπτη μας παίρνει. Ωραία. Ωχ, αγχώδες εδώ πέρα το αγκαζώνεις πολύ. Πρέπει να έχεις τα μάτια στους 14. Ωραία. Πολύ ωραία. Και φτάσαμε στο πρώτο μεγάλο πέταλο, το γνωστό πέταλο που κάνει και την κούρμπα μέσα. Θα το δείτε τώρα. Όλο, όλο. Ωραία. Εδώ το πω με Δευτέρα και όλο το τιμόνι. Εδώ, το γνωστό πέταλο. Θα μπούμε από εδώ, να το πλαγιάσουμε, γλιτώνουμε χρόνο. Και φεύγαμε γκαζωτή. Και εδώ θέλει προσοχή, γιατί οι καταστροφές θα μας κοστίσουνε. Ωραία. Πολύ καλά. Τέλεια. Ούτε καφέ δεν μπορούμε να πιούμε τίποτα τώρα. Μέσα, μέσα. Αγχώθηκα εδώ, να ξέρετε. Λέω βγήκε έξω τώρα. Αλλά με γκάζι το μάζεψα. Βγήκαν οι δύο ρόδες, αλλά δεν βγήκαν και οι τέσσερις. Οπότε δεν ακυρώνεται. Καλά πάμε, καλά πάμε. Και πλησιάζουμε και στο δεύτερο πέταλο που μετά βγαίνουμε στην τελική ευθεία που τελικιάζουμε κοντέρ εκεί και πιάνουμε το τελευταίο κομμάτι για τον τερματισμό. Έλα, πιστεύω έχουμε ένα καλό χρόνο. Άμα δεν κάνει κάτι λάθος εδώ πέρα. Έβαλα Δευτέρα κατά λάθος. Αλλά τόσο σαν τελευταία στιγμή. Φρένα και μπούκα όλα.
Ωραία, δώστε όλο τώρα. Δώστε όλο. Και πλακωνόμαστε σε φρένα. Φρένα και γκάζι. Τελευταίο πέταλο αυτό είναι λίγο μεγάλο. Θα το δείτε τώρα. Ανοιχτό πέταλο δηλαδή. Ακόμα είμαστε στο πέταλο. Τώρα πιάνουμε την ευθεία μετά τη στροφή εδώ. Πεταλάκι. Και ποια είναι η τελική ευθεία, η μεγάλη ευθεία στο Nürburgring. Μπαίνεις με όλα εδώ, μπαίνεις, τετάρτη και φύγαμε. Τελική ευθεία, ο χρόνος είναι 8.50, είμαστε στα 8 δευτερόλεπτα. Αλλαγή πέμπτη, 190-200 χιλιόμετρα. Και τώρα είμαστε στα χέρια του I2NDN στην ευθεία, όσο προλάβει και κατεβάσει, τόσο πιο γρήγορα θα τελικιάσουμε. Πολύ καλά, άμα δεν κάνουμε καμιά χαζομάνα τώρα εδώ στη στροφή, έχουμε πάει καλά, πολύ κοντά στο χρόνο. Και μπορεί και λιγότερο. Έλα, έλα ρε φίλε. Είχα κάπου 260 σίγουρα. Δεν κοίταξα κοντέρ, κοίταγα τον δρόμο. Για μην κάνω χαζομάρα. Έλα. Και ο χρόνος είναι 9.48. Αν θυμάμαι καλά, ο χρόνος που φτάσαμε εδώ στη γραμμή ήταν 54 και κάτι δευτερόλεπτα. Τα 54 δευτερόλεπτα, αν τα αφαιρέσουμε από το 9 και 48 που έχουμε κάνει εδώ, έχουμε κάνει χρόνο 8.54. Είναι πάρα πολύ κοντά στον χρόνο που έχει μπει το I2NDN και έχει γράψει 8.33. Δεν είμαστε επαγγελματίες οδηγοί, αλλά πιστεύω έγινε ένας καλός γύρος. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Προτείνετε μου αυτοκίνητα που θέλετε να δούμε σε επόμενο επεισόδιο, να το σβήσουμε λίγο εδώ πέρα το εργαλείο. Πείτε μου πώς σας φάνηκε το I2NDN στην πίστα, πώς σας φάνηκε η επίδοσή μου στην Nürburgring. Αν έχω βελτιωθεί από το πρώτο, άμα το έχετε χάσει το πρώτο, να πάτε να το τσεκάρετε, θα είναι κάπου εδώ πάνω. Τσεκάρετε το λοιπόν και πείτε μου πώς σας φάνηκε το σημερινό επεισόδιο. Προτείνετε αυτοκίνητα που θέλετε να δοκιμάσουμε ξανά στην Nürburgring και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους!